Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω στα κεντρικά στούντιο του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας και ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Σίμωνα Σασόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Ντόγκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που μας θυμάται σήμερα με την παρουσία σας, γιατί είναι μια χρονιά η οποία ξεκινά με πολλά γεγονότα. Βέβαια, το κυρίαρχο γεγονός είναι η εκλογική χρονιά που έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι θα είναι το 19. Καταρχάς, εγώ θα θέλω να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα προς εσάς. Πώς βλέπετε τη φετινή χρονιά για την ελληνική οικονομία? Ποια είναι για εσάς η θετική καταλύτηση και η αρνητική που μπορεί να φρενάρουν την ανάπτυξη της χώρας, η οποία έχει προσδιοριστεί περίπου στο 2 με 2,5% για φέτος? Νομίζω ότι το 2019 μπορεί να είναι μια σημαντική χρονιά για την ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Βεβαίως, υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις. Καταλύτες, τους ονομάζετε εσείς, προϋποθέσεις τους. Λέω εγώ, νομίζω ότι η έξοδος από τα μνημόνια καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι ένα ορόσημο ώστε πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει, νομίζω, η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει θετικά το μέλλον της. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όμως δεν είναι αυτονόητα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια σειρά αλλαγών, μεταρρυθμίσεων τις λέγαμε ως τώρα, που προτιμάνω λέω αλλαγές από εδώ και πέρα, οι οποίες θα βελτιώσουν το επενδυτικό και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Με αυτό το δεδομένο και εφόσον κάνουμε πράγματι τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, νομίζω ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια θετική χρονιά. Το λέω βεβαίως, έχοντας ασφαλώς τις γνώσεις ότι είμαστε σε μια εκλογική χρονιά και αυτό πάντοτε φρενάρει την οικονομία. Έχω την αίσθηση όμως ότι το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η οικονομία, το ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τις δημοσιονομικές απαιτήσεις, η χώρα δείχνει να επιτυχάνει με ευκολία, από ό,τι φαίνεται, τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία απαιτούνται και να τα υπερβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό δείχνει ότι η οικονομία έχει περιθώρια και εφόσον κάνουμε τις σωστές κινήσεις, να μειώσουμε δηλαδή τουλάχιστον λίγο τους φορολογικούς συντελεστές, ναι, να βελτιώσουμε λίγο κάποια άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια, νομίζω ότι θα μπορεί η ελληνική οικονομία να ενταχθεί στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας με καλούς όρους. Χρειάζονται όμως αυτές οι κινήσεις άμεσα και γρήγορα, που θα στείλουν το σήμα ότι η οικονομία μας είναι έτοιμη να δεχτεί επενδύσεις και ότι έχει οριμάσει αρκετά ώστε να μην κάνει τα δημοσιονομικά λάθη του παρελθόντος. Έτσι, πριν περάσουμε λοιπόν σε αυτά τα βήματα που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, προφανώς που θα εκλεγεί όταν γίνουν βέβαια εκλογές, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει μια σειρά αποκρατικοποιήσεων που είναι σε κρεμότητα. Αναφέρουμε στην πώληση των ελληνικών πετρελαίων, αναφέρουμε στην επένδυση του ελληνικού, αναφέρουμε στην επένδυση του θριασίου πεδίου, αναφέρουμε στην πώληση της ΔΕΠΑ. Όλες αυτές οι αποκρατικοποιήσεις πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διστακτικότητα να προχωρήσει η κυβέρνηση καθώς στον ορίζοντα είναι οι εκλογές ή θα πραγματοποιηθούν έτσι κι αλλιώς, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, αυτό παραμένει να το δούμε. Βάλατε πολύ σωστά τη σειρά. Εγώ θα βάζα την επένδυση στο ελληνικό ως πρώτη, διότι έχει γίνει εμβληματική για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο το μέγεθος της επένδυσης, είναι οι πολλές καθυστερήσεις που έχουμε δει εκεί και η μη πραγματοποίηση τελικά της επένδυσης, υλοποίηση της επένδυσης, στέλνει ένα μήνυμα αρνητικό προς τις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό λέω ότι είναι και εμβληματική. Είναι μια επένδυση η οποία πρέπει να ξεμπλοκάρει και πρέπει να προχωρήσει, αν μη τι άλλο, για να στείλει το μήνυμα ότι τα πράγματα προχωράνε στην Ελλάδα και βαίνουν καλώς. Είναι σημαντική επένδυση, ειδικά αυτή. Όλος ο ξένος τύπος, με βάση τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, αναφέρει το τελευταίο 24ωρο ότι είναι όφελος για την Ελλάδα να γίνουν γρήγορα οι εθνικές εκλογές. Αντίθετα, έχουμε κυβερνητικά στελέχη και αναφέρομαι και στον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος δήλωσε ότι όσο πιο αργά γίνουν εκλογές, τόσο καλύτερο για την οικονομία. Εσείς τι ασπάζεστε, ποια είναι η γνώμη σας τελικά? Παρακολουθώ και εγώ αυτά που γράφονται στο διεθνή, αλλά και τον ελληνικό τύπο βεβαίως. Θίγουν όλοι ένα θέμα αστάθειας, αβεβαιότητας, το οποίο προέρχεται και προκαλείται από το ότι είναι εκλογική χρονιά. Νομίζω το θίξαμε και εμείς στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Επειδή ιστορικά τα πράγματα στην Ελλάδα καθυστερούν σημαντικά όταν είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, νομίζω ότι με βάση αυτό το σκεπτικό και οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι μια επίσπευση των εκλογών θα ήταν ένα ευνοϊκό σενάριο. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση έχει το δικό της πρόγραμμα, από ό,τι φαίνεται. Ο Υπουργός, όπως πολύ σωστά είπατε, θεωρεί ότι όσο καθυστερήσει, με την έννοια ότι θα μπορέσουν να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές, ώστε να βελτιωθεί το περιβάλλον, να κινηθεί καλύτερη οικονομία και να αποδώσει. Και να δούμε επιτέλους και κάποια σημαντική ανάπτυξη. Διότι η ανάπτυξη αυτή που βλέπουμε τη τάξη του 1,5% δεν είναι σημαντική ανάπτυξη. Και δεν μπορεί. Και το πλεόνασμα που πρέπει να έχει η χώρα. Και δεν μπορεί ακριβώς να μας βγάλει από τη μαύρη τρύπα τελικά που βρισκόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να ζυγίσει αυτά τα δύο. Η κυβέρνηση έχει το πρόγραμμά της.
ελπίζω ότι εφόσον δεν επισπευστούν οι εκλογές, ότι θα τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις. Γιατί αυτό ακριβώς θα είναι και που θα φέρει την ισορροπία τελικά. Σωστά. Εκπροσωπείτε το κορυφαίο επιμελητήριο στη χώρα. Γνωρίζω τους αγώνες που κάνετε για να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, που έχει ανάγκη η χώρα, γιατί νομίζω ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι το ζητούμενο για μια χώρα που έχει χάσει το 25% της παραγωγής, που η ανεργία ναι, μεν μειώνεται, αλλά παραμένει υψηλή. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, ποιες είναι εκείνες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να ελαφρύνει και να διευκολύνει την έλευση ξένων επενδύσεων, κύριε Αναστασόπουλε? Σας ευχαριστώ καταρχήν για τον τρόπο που το θέσατε. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια και προηγουμένως βεβαίως, για να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικά το 2018 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για το επιμελητήριο, με αποκορύφωμα και ορόσημο, και νομίζω, την έκθεση. Δράση, πολύ πυκνή δράση. Έχει πυκνώσει πάρα πολύ και έχει μεγαλώσει και το επιμελητήριο αρκετά, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον, γιατί οι δραστηριότητες έχουν απήχηση και αναγνώριση από την ελληνική επιχειρηματική και τη διεθνή, θα έλεγα, κοινότητα και την επενδυτική. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν για να βελτιώσουν τη θέση της χώρας. Και νομίζω το νούμερο ένα που αντικατοπτρίζει και όλα αυτά είναι η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Συνεχίζουμε να ολισθαίνουμε. Παρά τη δημοσιονομική εξισορρόπηση, η Ελλάδα συνεχίζει να ολισθαίνει στο δίκτυο ανταγωνιστικότητας. Έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια περίπου 10 θέσεις. Εκ των οποίων, αν θυμάμαι καλά, τις 6 την τελευταία χρονιά. Σωστά. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Και το λέει γιατί η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μια έννοια απλή. Η ανταγωνιστικότητα απεικονίζει τη θέση και την κατάταξη της χώρας σε διάφορους τομείς, στους οποίους έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, μέσα από την προσπάθειά μας να πείσουμε το σύστημα γενικά και τους συναδέλφους μας επιχειρηματίες και τους επενδυτές και την δημόσια διοίκηση και τις κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι κάτι καλό και απαραίτητο. Μέσα λοιπόν στο δίκτυο ανταγωνιστικότητας απεικονίζονται όλα αυτά. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε θέση με την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, με τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Έχουμε όλοι ασπαστεί ένα καινούριο μοντέλο για την ανάπτυξη, το οποίο λέει εξωστρέφεια και καινοτομία. Πώς θα παράγεις καινοτομία, αν δεν καταφέρεις να συνδέσεις την επιχειρηματική κοινότητα που θα την εκμεταλλευτεί, και το λέω μέσα σε εισαγωγικά και με πλήρη γνώση του τι λέω. Θα εκμεταλλευτεί λοιπόν την καινοτομία, η οποία κάπου πρέπει να παραχθεί. Έτσι. Και θα παραχθεί στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Πρέπει λοιπόν τα δύο να συνδεθούν. Την εξωστρέφεια μεν, αλλά πώς θα έχει εξωστρέφεια χωρίς βιομηχανική παραγωγή. Έτσι. Η οποία θα μπορεί να παράγει, να έχει την απαιτούμενη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, τα προϊόντα που θα παράγει τελικά να είναι εξαγώγημα. Το λέω ότι η ανταγωνιστικότητα λοιπόν αντανακλά όλο αυτό το κομμάτι και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε εμβληματικές βιομηχανίες την τελευταία δεκαετία στα χρόνια των μνημονίων που εγκατέλειψαν τη χώρα και αναφέρουμε στην αλλαγή της έδρας, αρχής γενομένης από βιοχάλκο, από φάγη, από κοκακόλα και η τελευταία απόφαση του Τιτάνα, η οποία θα ισχύσει από αρχές Φεβρουαρίου. Αυτό σας προβληματίζει? Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο να βελτιωθεί το κλίμα, γιατί είναι γνωστό πλέον ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δανείζονται με μεγάλο κόστος, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τους αντίστοιχους ανταγωνιστές στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και σε όλο τον πλανήτη? Βεβαίως και με προβληματίζει και νομίζω απεικονίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πραγματική οικονομία σήμερα. Είναι βεβαίως πολύ καλό το ότι δεν μεταφέρθηκαν οι παραγωγικές δραστηριότητες όλων αυτών των εταιριών και ήταν μόνο για λόγους χρηματοοικονομικούς και ρευστότητας. Το κόστος αυτή τη στιγμή της χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων αντανακλά την αβεβαιότητα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Όταν τα ελληνικά ομόλογα έχουν ένα spread σήμερα το οποίο ξεπερνά τις 400 μονάδες και δεν πέφτει κάτω από το 4,2 ή και παραπάνω κατά περίοδους, δείχνει σαφώς που βρίσκεται σήμερα η πραγματική οικονομία, τους όρους κάτω από τους οποίους καλύτερα να δουλέψει η πραγματική οικονομία. Οι επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, για να έχουν την ανταγωνιστικότητα που απαιτείται σε διεθνές περιβάλλον, γιατί εκεί εργάζονται, στο διεθνές περιβάλλον, εκεί ανταγωνίζονται, αναγκαστικά μεταφέρουν την έδρα τους κάπου αλλού, όπου δεν έχουν να αντιμετωπίσουν το ρίσκο της χώρας. Έτσι. Δεν κουβαλάνε το επενδυτικό ρίσκο της Ελλάδος. Ναι. Αναγκάζονται λοιπόν να μεταφερθούν εκεί. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι προβληματικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις για πάρα πολλούς λόγους. Και η ρευστότητα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε και οι όροι του δανεισμού δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε σήμερα ώστε να είναι ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι μέρος του δικτύου ανταγωνιστικότητας που συζητάγαμε πριν. Και αυτό. Το γεγονός ότι συνεχίζεται και το brain drain, το ότι τα καλύτερα μυαλά της χώρας συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τη χώρα ακόμη και σήμερα που μιλάμε και ο αριθμός έχει ξεπεράσει ήδη τις 400.000. Αυτό πώς μπορεί να αντιστραφεί, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, και αυτό είναι ενδεικτικό του που βρίσκεται σήμερα η πραγματική οικονομία στην Ελλάδα. Όταν δεν μπορείς να προσφέρεις τους μισθούς αλλά και τις θέσεις εργασίας για να κρατήσεις αυτά τα παιδιά που έχουν σπουδάσει, που έχουν επενδύσει στην εκπαίδευση και στις σπουδές τους, είναι επόμενο ότι θα αναζητήσουν τη μοίρα τους έξω. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Ναι. Το λέω με την έννοια ότι αποκτούν την εμπειρία εργαζόμενοι σε κάποιο πολυεθνικό περιβάλλον, σε μια άλλη χώρα, και την κατάλληλη στιγμή πιστεύω ένα μεγάλο μέρος από αυτούς θα έρθει πίσω στην Ελλάδα για να βοηθήσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα βήματα. Να έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, να επενδύσουν οι αγορές, όπως και οι ελληνικές επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και πλούτος για τις χώρες, να επιστρέψουν και αυτά τα παιδιά πίσω για να μας βοηθήσουν για το επόμενο ή το μεθεπόμενο βήμα, αν θέλετε. Όλα καταλήγουν τελικά στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων να υποδεχτούμε τις επενδύσεις που θεωρούμε πια και παραδεχόμαστε ότι είναι απαραίτητες, δεν υπάρχει άλλος δρόμος δηλαδή, και να αναπτυχθεί η πραγματική οικονομία, η ιδιωτική πρωτοβουλία να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Τότε θα αναστραφεί και το brain drain, βεβαίως, τότε θα υπάρξουν και ευκαιρίες για να γίνει αυτό και επιταχυνόμενη η επιστροφή. Πολλές χώρες και ειδικά της Βόρειας Ευρώπης ήδη προετοιμάζουν τους κατοίκους τους για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ δεν ακούμε από τους πολιτικούς αυτή την κουβέντα. Μήπως η χώρα κινδυνεύει να μείνει πίσω, κύριε Πρόεδρε? Το επιχειρήσαμε στο μεγάλο μας συνέδριο και φέτος και πέρσι αυτό. Σωστά. Να εισάγουμε τη συζήτηση για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αυτό το disruption, το τεράστιο, η ανατροπή που έρχεται μπροστά και πώς θα προετοιμαστούμε με τις κατάλληλες δεξιότητες. Θα προετοιμάσουμε τον κόσμο. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον. Το επιμελητήριο θα ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον όλων μας. Εδώ έρχεται μια μεγάλη επανάσταση. Χάσαμε το τρένο της προηγούμενης επανάστασης. Να μην χάσουμε και το τωρινό, την τέταρτη βιομηχανική. Θα πρέπει επομένως κατάλληλα να προετοιμαστούμε και να δούμε αν θα μπορέσει η Ελλάδα να αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες. Και εκεί πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Το επιμελητήριο μόλις σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και την υποστήριξη του Enterprise Greece ήταν στο Las Vegas. Μάλιστα. Με 10 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, προσπαθώντας να εισάγουμε ακριβώς αυτό. Να τους βάλουμε σε ένα διεθνές περιβάλλον και να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η επανάσταση που έρχεται και πόσο απαραίτητες είναι οι ψηφιακές δεξιότητες. Ας έρθουμε τώρα στις προτεραιότητες που έχετε θέσει ως πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού για τη φετινή χρονιά. Πού θα ρίξετε το βάρος, ποιοι είναι οι στόχοι? Πού ακριβώς θα δουλέψετε φέτος, κύριε Αναστασόπουλε? Το επιμελητήριο έχει να κεφαλαιοποιήσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, που ήταν η έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2018 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τιμόμενη χώρα. Αυτό είχε πολύ μεγάλη απήχηση και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μας δημιουργεί λοιπόν και την υποχρέωση, αλλά και την ευκαιρία να κάνουμε μερικά πράγματα ακόμα για να κεφαλαιοποιήσουμε όλα αυτά. Η ενέργεια είναι ένας μεγάλος τομέας. Ναι. Νομίζω η Ελλάδα πρέπει να δείξει το δρόμο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Και για το όφελος της χώρας, να πέσουν οι τιμές εννοώ, και για τους εναλλακτικούς προμηθευτές, αλλά και μια μεγάλη επένδυση που μπορεί να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, το πώς χρηματοδοτούνται οι μικρομεσαίες, αλλά και οι νεοφύες, οι startups, οι επιχειρήσεις, είναι κάτι στο οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Ήσασταν παρόν στην παρουσίαση που κάναμε με το Χρηματιστήριο Αθηνών για το καινούριο πρόγραμμα, το ROOTS, το οποίο θα βοηθήσει όχι μόνο για να χρηματοδοτηθούν αυτές τις προσπάθειες, αλλά και να βοηθήσουμε στο capacity building, δηλαδή στην ανάπτυξη της δυναμικότητας των στελεχών της ιδιωτικής οικονομίας. Και το μεγαλύτερο project για μας είναι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Έχοντας πει πριν ότι θεωρώ την ανταγωνιστικότητα το νούμερο ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα, γιατί χαρακτηρίζει τη δυνατότητα να προσελκύσεις επενδύσεις και να δημιουργήσεις ανάπτυξη. Το επιμελητήριο πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου συμβουλίου ανταγωνιστικότητας μαζί με άλλους φορείς και εταιρείες εδώ, και θα είναι τα θέματα τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως το επόμενο διάστημα. Μιας και με την ευκαιρία πρέπει να σας πω ότι είναι και η τελευταία μου χρονιά στο επιμελητήριο. Μάλιστα. Εδώ. Επομένως, έχω να φροντίσω για όλη μεν τη χρονιά, αλλά από τον Ιούνιο και μετά θα υπάρχει μια καινούργια διοίκηση στο επιμελητήριο. Μάλιστα. Που πιστεύω ότι με καινούριο και καθαρό πνεύμα θα μπορέσει όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να μεγαλώσει το έργο και τη συνεισφορά και την προσφορά του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου στην πραγματική ελληνική οικονομία. Ως Έλληνας μάναζερ, θα ήθελα τώρα λίγο και τη γνώμη σας για την εξής εικόνα. Ξέρουμε ότι ουσιαστικά η καρδιά των ελληνικών επιχειρήσεων είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Πιστεύετε ότι έχουν αντιληφθεί ότι θα πρέπει να μεγαλώσουν οι εταιρείες αυτές, είτε με την είσοδο κάποιου στρατηγικού επενδυτή, είτε πηγαίνοντας κάτω από την ομπρέλα κάποιας πολυεθνικής? Έδωσε αυτή η κρίση τέτοια διδάγματα στους επιχειρηματίες
ότι δεν αρκεί η ελληνική αγορά και θα πρέπει να βγουν και εκτός συνόρων, κύριε Αναστασόπουλε. Πολύ σωστά το λέτε, αλλά να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο οικογενειακές, είναι μικρές. Μικρές. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, πάνω από 99,5%, βεβαίως, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, έχουν ένα μέσο όρο κάτω των 3 υπαλλήλων. Επομένως δεν είναι μόνο οικογενειακές, είναι και πάρα πολύ μικρές. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν εκεί να μπει ένας στρατηγικός επενδυτής. Mm-hmm. Για τις υπόλοιπες όμως που προσφέρουν και πάρα πολλές θέσεις εργασίας, είναι προφανές, νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό πια ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλοι μας να γίνει αντιληπτό το ότι οι παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης δεν είναι πια διαθέσιμες όπως ήταν στο παρελθόν, ενώ ο δανεισμός. Σήμερα, διεθνώς και στην Ελλάδα και για λόγους έλλειψης θρεφτότητας ένας λόγος παραπάνω, πρέπει να δει κανένας στις νέες μορφές χρηματοδότησης που είναι η συμμετοχή κάποιου επενδυτή, κάποιου φαν, κάποιου επενδυτικού κεφαλαίου στο κεφάλαιο της εταιρείας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας και αυτή. Απαιτείται όμως σήμερα και είναι αυτή που προωθούμε και προτείνουμε και μέσω του ΡΟΥΤΣ αλλά και μέσω των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων σήμερα. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, να ρωτήσω τώρα από την κυβέρνηση που θα προκύψει όταν γίνουν εκλογές, είτε το Μάιο που λένε αρκετοί, είτε κανονικά με τη λήξη θητείας της σημερινής κυβέρνησης. Εσείς τι θέλετε να δείτε από τη νέα κυβέρνηση σε επίπεδο οικονομίας, ποιες πιστεύετε θα είναι οι πρώτες κινήσεις που θα πρέπει να κάνει πάντα στο επίπεδο της οικονομίας, κύριε Πρόεδρε? Το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο έχει σταθεί δίπλα σε όλες τις κυβερνήσεις, με τα πολιτευτικά τουλάχιστον, προσφέροντας και προτάσεις πολιτικής. Δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, αλλά κάνουμε σαφώς προτάσεις πολιτικής που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Και αυτό που θα βοηθήσουμε και την επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι αυτή και όποτε προκύψει από τις εκλογές, θα είναι πράγματι πάλι να υποβάλουμε τις προτάσεις μας για τη βελτίωση του ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Βάζοντας πάλι όλες εκείνες τις προτάσεις που έχουμε θέσει κατά παράλληλο στο παρελθόν, ίσως κάτω από νέο πρίσμα, νέα σκοπιά, προς νέα κατεύθυνση και με αλλαγή της ορολογίας, αν θέλετε, ώστε να είναι πιο δεκτικές από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και από την κοινωνία. Γιατί οφείλουμε και εκεί να παρατεχτούμε ότι υπάρχει, χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας, ώστε όλα αυτά να γίνουν αποδεκτά. Χρειάζεται να δει κανένας το δύσκολο δρόμο και σε βάθος χρόνου, και να αντιληφθεί γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Γιατί δεν μπορούμε πια να τα περιμένουμε όλα έτοιμα, αλλά χρειάζεται να εργαστούμε για όλα αυτά, γιατί χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις αλλαγές που θα κάνουν την Ελλάδα ανταγωνιστική, τέτοια ώστε να μπορεί να προσφέρει το περιβάλλον στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να δημιουργηθούν οι νέες θέσεις εργασίας και να απολαύσουμε στο μέλλον όλοι μας αυτό το πλούτο που δικαιούμαστε. Και η χώρα για να εισπράττει τους φόρους της, χωρίς να στείλει τις επιχειρήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες στα έξοδά τους και να προσφέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σωστά. Να δημιουργήσουμε δηλαδή τον πλούτο και να τον μοιραστούμε δίκαια. Ακριβώς. Δεν μπορώ να μην εκμεταλλευτώ την παρουσία σας να ρωτήσω και για ένα σχόλιο για το σημερινό γεγονός που είναι το κορυφαίο παγκοσμίως, η ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για τον Brexit. Αν πιστεύετε ότι είναι ένα πλήγμα αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία και αν τελικά πιστεύετε ότι οι Άγγλοι θα πρέπει τελικά υποχρεωτικά να οδηγηθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν υπάρχει δρόμος εκεί πέρα. Οι Εγγλές έχουν μια ιστορία κοινοβουλευτισμού που δεν τους επιτρέπει να κάνουν αλλιώς ακόμα και αν βλέπουν ότι η απόφαση εκείνη ήταν λαθασμένη. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουν στην Αγγλία. Όσο για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας, νομίζω οι δημοσκοπήσεις και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν θα περάσει η πρόταση της ΜΕΗ και μάλιστα δεν θα περάσει και με μεγάλη πλειοψηφία, που θα είναι πλήγμα στην κυβέρνησή της. Είναι μεγάλο πλήγμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Ναι. Και θα πρέπει να βρεθεί ίσως ένας τρόπος επαναδιαπραγμάτευσης όχι ίσως μόνο των όρων εξόδου, αλλά και της εξόδου αυτή καθ' αυτής τελικά. Νομίζω μια καλύτερη ενημέρωση αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως και με την ευκαιρία των εκλογών που αργά ή γρήγορα θα προκύψουν και στην Βρετανία και θα έχουν πιθανώς αυτό ως κεντρικό θέμα, να βοηθήσει να γίνει αντιληπτό από τον ευρύ βρετανικό πληθυσμό το αν πρέπει τελικά να φύγουν ή όχι. Και να βρουν τον τρόπο να το αντιμετωπίσουν, να το θέσουν πάλι υπόψη του Βρετανικού λαού. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας και θα χαρώ πολύ πριν ολοκληρωθεί η θητεία να ξαναπούμε πάλι εδώ στο SBC. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά θα έρθω. Είναι μεγάλη μου χαρά να ξεκινάμε την οικονομική χρονιά το 2019. Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική παρουσία για φέτος στο SBC. Το θεωρώ λοιπόν δείγμα καλής τύχης και δείγμα αισιοδοξίας ότι όλα θα πάνε καλά για όλους. Σας ευχαριστώ θερμά. Και καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ.